Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις βοριάδες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας. Για σήμερα Κυριακή, οι βροχές και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες περιορίζονται σιγά σιγά προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο και μάλιστα από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές, οι οποίες προς την Πελοπόννησο θα είναι περισσότερες, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ προς τα βορειοανατολικά υπηρωτικά τμήματα, δηλαδή προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τώρα νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Οι άνεμοι θάλασσές μας θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με πολύ μεγάλες εντάσεις, θα προσεγγίζουν τα 8 τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου παγετός, τώρα νωρίς το πρωί προς τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Για την περιοχή της Αττικής για σήμερα Κυριακή, αν και υπάρχει μια κάποια πιθανότητα τώρα νωρίς το πρωί να συναντήσουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, πολύ γρήγορα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με τοπικά θυελλώδεις εντάσεις, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, τους 13 βαθμούς Κελσίου. Και λίγο πιο βόρεια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου τώρα νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να συναντήσουμε χιονόνερο ή χιόνι, πολύ γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και εδώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Με πολύ θυελλώδεις βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι προς το βράδυ θα αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν, και τον υδράργυρο να μην ξεπερνά στο κέντρο της πόλης τους 8 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα εβδομάδα, αύριο Δευτέρα θα ξεκινήσει η μέρα με πολύ κρύο. Από το απόγευμα όμως και στη συνέχεια ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει, γιατί όπως βλέπουμε και στους χάρτες των αερίων μαζών, η πολική αέρια μάζα αρχίζει σιγά σιγά και μετατοπίζεται σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη. Πάντως από Τρίτη και στη συνέχεια επανέρχονται και πάλι νοτιάδες με αρκετές βροχές. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλες και όλοι καλά.